Θέλω να πάμε λίγο στην Ανατολική Κρήτη. Θέλω να πάμε λίγο στον Άγιο Νικόλαο. Θέλω να πάμε λίγο στον Δήμαρχο, τον κύριο Αντώνη Ζερβό. Ξέρετε, μέσα από αυτή την εκπομπή στεκόμαστε στις προεκτάσεις του θεματικού τουρισμού. Ωστόσο, θέλω λίγο να το ανοίξουμε, καθώς εκεί στον Άγιο Νικόλαο δεν είναι η πρώτη φορά που υποδέχονται, βραβεύουν και τιμούν επαναλαμβανόμενους τουρίστες. Δήμαρχε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Είναι ένα μοντέλο το οποίο έχετε υιοθετήσει, ένα σχεδιασμός που τρέχει με ξεχωριστές προοπτικές και αναφέρομαι στο γεγονός ότι τιμάτε ανθρώπους που για δεκαετίες βρίσκονται στην περιοχή σας, ενισχύουν την τοπική επιχειρηματικότητα και αποτελούν κατά κάποιο τρόπο και τους καλύτερους πρεσβευτές της Κρήτης μας, του Αγίου Νικολάου στο εξωτερικό. Ακριβώς έτσι όπως το λέτε, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιλέξει ουσιαστικά την περιοχή μας, το Δήμο του Αγίου Νικολάου, είτε τον Άγιο Νικόλαο, είτε την Ελούντα, είτε το Σίσι, είτε το Καλό Χωριό, είτε την Κριτσά, τέλος πάντων όποιον χώρο από τον Δήμο Αγίου Νικολάου, δεύτερο σπίτι, πράγματι είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές και πάντα όταν έρχονται, τους ρωτάω ποιο είναι αυτό το στοιχείο το οποίο σας κάνει να επιλέγετε τον τόπο μας σαν δεύτερη πατρίδα και κάθε χρόνο, όχι μια φορά, ο συγκεκριμένος τώρα που τιμήσαμε την τελευταία φορά, έρχεται και δύο και τρεις φορές το χρόνο. Έχει γνωρίζει σχεδόν το μισό Άγιο Νικόλαο. Έρχεται από το 80 στον Άγιο Νικόλαο. Αν λάβετε υπόψη σας ότι ο Άγιος Νικόλαος είναι η μητρόπολη του τουρισμού, το σημείο αναφοράς αφού το δεκαετία του 60 ξεκίνησε ο τουρισμός εδώ, το σημαντικό για μας είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί repeaters, επαναλαμβανόμενοι πελάτες, αυτοί οι πελάτες οι οποίοι εκτιμούν και τον κόσμο βασικά. Αυτό λοιπόν που σας είπα, τους ρωτάω τι είναι αυτό που σας κάνει να έρχεστε ξανά. Δεν είναι μόνο το τοπίο ή κυρίως το τοπίο και η ομορφιά της θάλασσας, το αέρα, είναι οι άνθρωποι, είναι η φιλοξενία από όλη την περιοχή και ειδικά αν θέλετε και από τα ενδότερα του Δήμου που παραμένει ακόμα πιο αν θέλετε έτσι αγνός ο κριτικός, που βέβαια εντάξει σήμερα πια δεν μπορούμε να μιλάμε 60 χρόνια μετά για πολλή αγνότητα, όμως φαίνεται ότι έχουμε κρατήσει, δεν έχουμε αλωτριωθεί τόσο πολύ, παρόλο που η περιοχή μας ουσιαστικά εδώ και τρεις γενιές διαχειρίζεται τον τουρισμό. Έχετε μήπως συλλέξει κάποιες πληροφορίες αναφορικά με τον αριθμό των επαναλαμβανόμενων επισκεπτών ή οικογενειών που βρίσκονται στην περιοχή σας? Βέβαια, δεκάδες οι βραβεύσεις και αυτές οι τιμές σε αυτούς τους ανθρώπους που έχει, σε οποίες έχει προχωρήσει ο Δήμος. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε ενημερώσει και τα ξενοδοχεία και τις ανεξάρτητες βίλες, τους τουριστικούς πράκτορες και γενικά όλον το τουριστικό κύκλο, ότι εφόσον γνωρίζουν ανθρώπους οι οποίοι έρχονται και ξανάρχονται στον Άγιο Νικόλαο, το λιγότερο που θα μπορούσε να κάνει ο Δήμος Αγίου Νικολάου είναι να τους δεχτεί ο Δήμαρχος και να τους δώσει ένα μνηστικό δώρο. Το φωτογραφικό άλμπουμ του τόπου μας, ούτως ώστε να το έχουν και μαζί τους εκεί που είναι, που είμαι σίγουρος ότι στον τόπο τους οι φωτογραφίες της περιοχής μας με τις φωτογραφικές μηχανές ή τα κινητά είναι γύρω-γύρω, είναι γεμάτες. Αυτή τη στιγμή, από όσο ξέρω, το Μητρό αυτό πρέπει να ξεπερνάει τους 100. Ουσιαστικά το κάνουμε αυτό γιατί Χριστούγεννα, στις γιορτές, τους στέλνουμε χρόνια πολλά, έτσι ώστε να τους δείχνουμε ότι δεν τους θυμόμαστε μόνο όταν έρχονται εδώ, αλλά τους έχουμε μονίμως στο μυαλό μας και τους θεωρούμε ανθρώπους. Αν υπήρχε η δυνατότητα ακόμα να προχωρήσουμε και σε επίτιμους δημότες, θα το κάναμε. Αλλά θεωρώ ότι αυτός ο θεσμός υποστηρίζει κάτι περισσότερο, γι' αυτό και δεν προχωράμε σε αυτό το βήμα. Η σεζόν πότε ολοκληρώνεται και επίσημα στον Άγιο Νικολάο? Φαίνεται ότι περίπου το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου θα διαρρεύσει ακόμα και με κρουαζιερόπλια τα οποία θα έρθουν μέσα στον Νοέμβριο, αλλά και αρκετά ξενοδοχεία μένουν μέχρι τις 7 ή τις 10 Νοεμβρίου. Προφανώς θα έμεναν και περισσότερο εάν υπήρχαν τσάρτερ τα οποία θα έφερναν τουρίστες. Όμως κλείνει η σεζόν και μάλιστα με ένα ιδιαίτερα θετικό πρόσημο μετά από μια τριετία περίεργη, ας το πούμε έτσι, τα δύο χρόνια με την πανδημία και πέρυσι με την αβεβαιότητα που προέκυψε παρόλο που εξελίχθηκε σε μια εξαιρετική χρονιά και η περσινή. Νομίζω ότι φέτος τουλάχιστον αριθμητικά ξεπεράσαμε κάθε προοπτική. Οικονομικά τώρα περιμένουμε να δούμε ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα τώρα που θα κάνουμε λογαριασμό και θα δούμε τι συνέβη πραγματικά. Και ο λογαριασμός περιλαμβάνει και τα έξοδα, Δήμαρχε, και αυτό είναι το αρνητικό στην υπόθεση. Και όχι μόνο αυτό τα έξοδα. Αυτό εννοώ ότι θα δούμε τι εισπράξαμε, τι πληρώσαμε και τι έμενε καθαρό
στις επιχειρήσεις. Όμως συνολικά νομίζω ότι ο κόσμος, παρόλη τη σχετική γκρίνια που ξέρετε έχει να κάνει με όλο όσο ζούμε τα τελευταία χρόνια, είναι ικανοποιημένος. Μάλιστα κάποιοι από αυτούς λένε, άντε να τελειώνουμε, να πάμε να ξεκουραστούμε λίγο, γιατί φέτος δούλεψαν πολύ. Να είστε καλά, Δήμαρχε, την καλησπέρα μας. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.